Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο των Πρατηριώχων Υγρών Καυσίμων, Πεζινοπολών, όπως τους ξέρουμε, της Λάρισσας, την Έλλη την Παπαδοπούλου, να μας πει δύο κουβέντες από τον πολύτιμο χρόνο που έχει, γιατί σήμερα ξέρω ότι γίνεται ένας πανικός. Τι γίνεται με αυτό το επίδομα θέρμανσης και πόσο μας αφορά εδώ σε επίπεδο Λάρισσας, σε επίπεδο Θεσσαλίας. Καλό μεσημέρι, Έλλη μου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Είναι περίπου όπως το περσινό. Αλλάζουν λίγο τα κριτήρια της ακίνητης περιουσίας. Και καλώς αλλάξανε, και άλλο έπρεπε να αλλάξουν. Λοιπόν, δίνει για τον άγαμο πάλι τα εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ φορολογητέο. Για τον έγγαμο δίνει τα 24. Με ένα παιδί είναι συν 5, 29. Και κάθε παιδί είναι συν 5. Ανάλογα αν έχει ένα παιδί, 2, 3. Και, λοιπόν, και ποιο είναι το πληρωματικό ποσό εδώ για τον κάμπο, έτσι, για να μην πάμε στα ορεινά, φαντάζομαι στα ορεινά θα είναι πιο ψηλά, αλλά πώς σημαίνουν στα ορεινά? Όχι, είναι το ίδιο με το εισόδημα στα ορεινά, απλώς δίνει περισσότερα φέτος στο πετρέλαιο από ό,τι δίνει στα καυσόξυλα και στα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, αν θυμάστε, πέρυσι περισσότεροι. Δεν τους δίνανε ζυγολόγια, δεν τους δίνανε τιμολόγια, οι ξυλάβες. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Καλά. Το και θέμα είναι μιλάμε, ότι την ακίνητη περιουσία την ναι. έχει στον άγαμο 200.000 ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα αξιοπρεπές 70. Και την έχει στα 240 στον έγαμο. Συν, ξέρω εγώ, αν έχει ένα παιδί 280. Αυτό είναι λίγο δεσμευτικό, ξέρετε. Οι περισσότεροι έχουν και για συναισθηματικούς λόγους κληρονομήσει μια αποθήκη, ένα σπίτι στο χωριό που δεν τα παίρνει κανένας και απλώς τα έχουν φορτωμένα στο έμφυα και στο αξιοδημιά. Και αυτά ανεβάζουν πάρα πολύ το συντελεστή. Με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να μην μπορούν να το πιάσουν για το επίδομα. Βέβαια δεν μιλάμε για τίποτα τραγικό. Συνεχίζει να δίνει τα ίδια λεφτά παρότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν ανέβει. Μιλάμε ότι ο άγαμος θα είναι κάπου στα 260 ευρώ στο νομό μας. Και ο έγγραμμος με τρία παιδιά θα είναι κάπου στα 500. Με τρία παιδιά. Τώρα, άμα είναι με ένα τώρα, παιδί, είναι στα 400. Δηλαδή, από αυτά τα 500 θα πάρει, από ό,τι κατάλαβα, προκαταβολή του 60%, άρα 300, έτσι δεν είναι? Όχι, όσοι πήρανε πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου που άνοιξε το δικιά μας η πλατφόρμα, το ύφεστος, μέχρι τέλος του Νοέμβρη, όσοι παίρνουν τα λίτρα που τους καλύπτουνε, παράδειγμα, ο άγαμος έχει 370, ο έγγαμος έχει 385 και 432 στα ορεινά λίτρα. Όσοι λοιπόν πήραν 500 τώρα ή 1000 λίτρα, τα καλύπτουν. Αυτά τα πάρουν στις γιορτές όλο το ποσό, δεν θα πάνε με δόσεις. Γιατί η δικιά μας πλατφόρμα ήταν ανοιχτή. Το μόνο που θα κάνουν τώρα είναι να κάνει αποδοχή ο λογιστής τους με τα ίδια στοιχεία του βενζινά, δηλαδή τη ΔΕΗ και το αφημί τους. Τώρα το θέμα είναι ότι πιο πολλοί πήραν, η πρώτη δόση πήρε, γιατί πήρε έτσι για να πήρε. Δεν είχαμε κρύο, τώρα άρχισε να το καίνει ο κόσμος, όπως και εμείς δηλαδή. Ναι, ναι, εντάξει, τώρα άρχισε να κρύο. Η πρώτη δόση πήρε όλοι σχεδόν, τώρα είναι να πήρε ελάχιστη και την πρώτη δόση όσοι ήθιστε το πετρέλαιο, ξέρεις, το αποταμιεύεις τα χρήματα από το καλοκαίρι, γιατί το πληρώνεις άμα την παραδώσει. Δεν είναι όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το φυσικό αέριο, όπως έρχεται μετά από δύο μήνες, δεν βαριέσαι και όλο το καλοκαίρι μετά πληρώνεις, ας πούμε, αυτά. Εδώ κάνεις, τέλος πάντων, τι να πω, βάζεις κάτι στην άκρη το καλοκαίρι και λες θα πάρω τα πρώτα 500.000. Δεν περισσεύει, Έλλη μου, πού να το βάζεις κάτι στην άκρη, έρχονται οι λογαριασμοί ρεύματος, έρχονται άλλα. Όχι, όχι, δεν το λέω με κακία. Ναι, συμπαρίσταμε στον κόσμο, συμπαρίσταμε στον κόσμο. Ναι. Θέλω να σας πω ότι το πετρέλαιο θέρμανση το πληρώνουν μπροστά. Αυτό θέλω να καταλήξω. Με συγχωρείτε αν δεν έγινε κατανοητή. Ναι, όχι, κατανοητό, κατανοητό. Ενώ το ρεύμα και το φυσικό αέριο θα το κάψουν τώρα που άρχισαν τα κρυουλάκια και θα πληρώσουν Ιανουάριο τον πρώτο λογαριασμό. Μετά θα πάνε τότε θα τσουροφυλιστούμε. Μάρτιο. Μετά θα πάνε καλοκαίρι στις διακοπές. Θα έρθει τελευταίο, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι πάει. Τότε ενώ ότι η θέρμανση έχει ξεμπερδέψει μέχρι το Μάρτιο. Ξέρεις τι είναι, να σου έρχεται Απρίλιο, Μάη, μήνα να έχουμε κανένα 35-40 βαθμούς και να σου έρθει ένας λογαριασμός για αέριο ή για ρεύμα για τη θέρμανση. Ναι, αυτό σημαίνει ότι όποιος παίρνει θέρμανση ξέρει και προνοεί για αυτά τα πράγματα. Ναι, σωστά. Τώρα υπάρχει κάτι ακόμα. Σχετικά με πέρυσι είναι καλές οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανση, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πολύ καλές γιατί ξεκίνησε πέρυσι με ένα 40 και φέτος ξεκίνησε με το 1,20. Και κυμαίνεται. Πάει ένα 15-16, βγήκε ο Τραμπ, ανεβαίνει ένα 18-20, αντί βαριά πιάσει και ένα 25. Είναι και ο πόλεμος. Ναι. Τον Τραμπ τον ανέφερα, συγγνώμη, δεν έχω κάτι εγώ προσωπικό μαζί του. Όχι, ναι, λέμε τώρα τις εκλογές. Ναι, ναι. Γιατί αυτός μοιάζεται μόνο για τη χώρα του.
και δεν νοιάζεται καθόλου για την Ευρώπη. Και τέλος πάντων, δικό του θέμα, καλά κάνει για τους πολίτες του. Δεν με αφορά εμένα η πολιτική. Εγώ μιλάω τώρα για οικονομικά δρόμενα. Ναι, εκείνο που έχω να αναφέρω είναι ότι είμαστε η χώρα του φωτός, με τόσα φωτοβολταϊκά, με τόση ηλιακή ενέργεια και πληρώνουμε την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη. Αυτά τα λέγαμε προηγουμένως. Στην Γερμανία σήμερα η θέρμανση και σε εμάς είναι στο 1,20. Λοιπόν, έχουν ΦΠΑ βέβαια 9%, δεν έχουν 24. Γενικά τα ρεύματα και αυτά τους δεν είναι, δεν είναι δύσκολα. Στις ίδιες τιμές με τα δικά μας, ναι, έτσι. Ναι, και εμείς τώρα έχουμε τόση ενέργεια και τελικά την παίρνουν οι ολίγοι που έχουν τα, αυτά πούμε, που έχουν δημιουργήσει αυτά και βολταϊκά κτλ. Και ο λαός υποφέρει, γιατί η ενέργεια είναι το χειρότερο σήμερα. Έτσι δεν τους συζητάμε. Δηλαδή, το ρεύμα μας έρχεται στο σπίτι, δεν τους συζητάμε. Πού στα μαγαζιά μας, πού με τις εγκαταστάσεις, πού οι άλλοι έχουν τα ψυγεία, εμείς έχουμε τα μοτέρ. Καταλαβαίνετε. Αυτά εδώ είναι ασύμφορα. Ανεβάζουν το λειτουργικό κόστος, η ενέργεια. Η ενέργεια λοιπόν, ανεβάζει το λειτουργικό κόστος για όλα, ακόμα και η ακρίβεια για όλα, ναι, και στα τρόφιμα. Λέω, αντί να έχουμε πιο φθηνά την Ευρώπη, είμαστε πιο ακριβό κράτος. Και για να μην πούμε για τις μεταφορές, γιατί τα φωτοβολταϊκά δεν έχει μείνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή, το κόστος μεταφοράς σε ένα αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία ή στη Γαλλία, ξέρω εγώ, που είναι και μεγάλες χώρες, είναι και μακριές, στα ίδια χιλιόμετρα είναι σχεδόν διπλάσιο, γιατί έχουμε και διόδια και ακριβό καύσιμο, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και διόδια και τέλειο, όπως το λέτε, και ακριβό καύσιμο, ή έχουμε τη μέση Σουηδίας, Ελβετίας, με τέτοιους υψηλούς. Γιατί τα έχουμε πει, Γιάννη, χιλιάδες φορές μαζί, δεν κατεβαίνει ο δικός φόρος σε όλα τα καύσιμα, αλλά τούτο εδώ με την ενέργεια, ρε παιδιά, είναι μια μεγάλη κοροϊδία, νιώθω τον εαυτό μου, όταν διαφημίζουν ότι έχει ο Τάδε, ο κύριος Τάδε έχει αυτά τα φωτοβολταϊκά, έχει γεμίσει στην Ασία και την Ευρώπη και η Ελλάδα υποφέρει, όλοι μας, δεν μιλάω μόνο για μένα. Σωστά. Έτσι. Όχι, από, δεν είναι αυτό. Από τιμές υγρών καυσίμων, αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πού είμαστε. Ναι. Εγώ τα βλέπω σταθερά να κινούνται, στάσιμα είναι. Η βενζίνη, εντάξει, είναι στο 1,75 τα περισσότερα μαγαζιά, από 1,75 μέχρι 1,77-1,78 ονομάζω. Πάλι καλά, γιατί είχαμε δει και κάτι πάνω από 2 πριν από κάνα 2 χρόνια, έτσι. Ναι, και 2 το πετρέλαιο, το ξεχάσατε το αγροτικό, τι είχαμε πάθει τότε με τους αγρότες, δεν μπορούσαν να πάρουν πετρέλαιο. 2,20 το πετρέλαιο, 20-20. Αν είσαι θεός. Πιο ακριβό. Ναι, εντάξει, δηλαδή για να πας... τέλος πάντων, τώρα τι να σας πω, αυτά είναι δηληστηριακά θέματα. Πρέπει να μιλήσουν τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια τα ελέγχει σε εισαγωγικά η κάθε κυβέρνηση. Εντάξει. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Ναι, και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μεγάλες κουβέντες λέμε σήμερα, Γιάννη. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Θα μας γράψουν κιόλας αυτοί. Μην πεις μεγάλη μπουκιά φάει που λέει ο λαός. Μέχρι 6 Δεκεμβρίου είναι η πλατφόρμα. Ναι, ναι, είναι και μετά θα ξανανοίξει νομίζω όπως πέρυσι για να δώσει για κάποιους κουβέντες. Θα κάνει το θαύμα του Άγιος Νικολάου να πάμε μέχρι το. Του Άγιου Σπυρίδωνα, ξέρω εγώ, ή λίγο παραπέρα μέχρι το. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι πέρυσι είχε ανοίξει τον Ιανουάριο, γιατί είναι πολλοί που πάνε τώρα στα σπίτια. Πάμε για Άγιο Θανάση και Άγιο Αντώνη. Είναι, δηλαδή, έχουμε δώσει και εμείς το αίτημα ότι πρέπει να τη συνεχίσουν ή να την επικοινωνούν λίγο από το νέο έτος, γιατί είναι και κάποιοι που πάνε τώρα στα σπίτια του, στα νεόκτιστα κτλ. Και δεν έχουν ρολόι. Πώς θα πάρουν πετρέλαιο με ρολόι με τις πόλεις. Άντε να φτάσουμε μέχρι το Άγιο Χαράλαμπο, εκεί πότε είναι 10 Φλεβάρι, πότε είναι. Ναι, 10 Φλεβάρι είναι, όλα τα θυμάσαι, ναι, μπράβο σου. Άνθρωπος του Θεού. Βοήθειά μας, λέει μου. Βοήθειά μας. Να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα, αυτό καταλαβαίνω. Λέμε τα ίδια, γίναμε γραφικοί. Ναι. Ίδιο ΦΠΑ, ίδιος ειδικός φόρος. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε τώρα. Που υπομονή, απ' τη μια λέμε ότι είναι ελπιδοφόρο αυτό που λένε οι επιστήμονες, οι μετεωρολόγοι, ότι θα είναι ήπιος χειμώνας. Απ' την άλλη λέμε, με ήπιο χειμώνα δεν θα έχουμε φρούτα πάλι το καλοκαίρι, δεν θα έχουμε νερά να πιούμε. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Ναι, θα ανέβουν τα λαχανικά. Ναι, βέβαια. Είναι το ένα αλξίες. Τέλος πάντων, η ενέργεια πρέπει να κατέβει τώρα. Η ενέργεια, ξεκινήσουμε από εκεί. Βέβαια. Μα αναρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός εκεί στο ΚΟΥΠ 29, λέει προς την Ούρσουλα, τι γίνεται, λέει, γιατί εμείς έχουμε την πιο ακριβή ενέργεια. Έλα μου, ντε. Να είσαι καλά, Έλλη μου. Αυτό δεν υπογράφει τις συμβάσεις, τα φωτοβολτικά να τα πάρει ο Μυτιλινέος και ένας και ο άλλος. Δεν παίρνει ένα μέρος να δώσει και στο επιδότηση στο λαό. Δώσε μια επιδότηση στο τιμολόγιο του καθενός, στο επαγγελματία κτλ. Ρητορικά. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν θα κάνουμε τώρα αντιπολίτευση. Να είσαι καλά, Έλλη μου, υπομονή. Τώρα θα κάνουμε εμείς αντιπολίτευση. Εντάξει, έγινε, άντε. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Εύχομαι να ζεσταθούν και κυρίως με τα δικά τους τα κονδύλια, αυτό βλέπω. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα σε όλους.